Καλωσορίζω τον κύριο Δημήτρη Καραμέρη, εργαζόμενο στη ΛΑΡΚΟ. Γεια σας, κύριε Καραμέρη. Γεια σας, ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας. Είχατε χθες μια μεγάλη συγκέντρωση στο κέντρο της Αθήνας. Ψηφίστηκε αυτή η τροπολογία, κύριε Καραμέρη, την οποία αναμέναμε, η οποία ουσιαστικά βάζει λουκέτο. Έτσι ακριβώς. Και θέλω να εξηγήσω τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Δυστυχώς η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, από το 2007 έως και σήμερα, όποτε αναλάμβανε την διακυβέρνηση της χώρας, αυτό προσπαθούσε να κάνει πάντα. Να κλείσει ή να πουλήσει την ΛΑΡΚΟ. Δεν το κατάφερε το 7, δεν το κατάφερε το 14, από ό,τι φαίνεται το πετυχαίνει τώρα. Παρ' όλα αυτά που εμείς αντιστεκόμαστε και θα συνεχίσουμε να αντιστεκόμαστε, να μην το πετύχει. Τώρα, σε τι προσδοκάτε, κύριε Καραμέρη, τι μπορείτε να περιμένετε για την επόμενη μέρα? Σας θέτω γρήγορα τα ερωτήματα, διότι με συγχωρείτε, αλλά ο χρόνος μας είναι σχετικά περιορισμένος και θέλω όσο γίνεται. Κοιτάξτε να δείτε, από τη στιγμή που ψηφίστηκε η τροπολογία, γιατί είχε ψηφιστεί ο νόμος του 20, που έλεγε καθάριση λειτουργία. Είναι τόσο ανίκανοι άνθρωποι, ούτε ένα νόμο δεν ξέρουν να φτιάξουν. Αφού θέλουν να μας κλείσουν, αφού θέλουν να μας πουλήσουν, ούτε ένα νόμο δεν ξέρουν να φτιάξουν. Το μόνο που πέτυχαν είναι να μας χοροϊδεύουν τόσο καιρό και εμάς και όλο τον ελληνικό λαό και να λένε ότι οι τεμπέληδες εργαζόμενοι της ΛΑΡΚΟ κάθονται και πληρώνονται και όλα αυτά. Οι συνδικαλιστές, για άλλη μια φορά. Ο Έλληνας πληρώνει. Ακούστε, ο λεφορολογούμενος Έλληνας δεν ξέρει πόσα χάνει κάθε μέρα που η ΛΑΡΚΟ είναι κλειστή. Αυτό πρέπει να μάθει ο ελληνικός λαός. Γιατί μιλάμε για τη μεγαλύτερη βιομηχανία στην Ευρώπη, μια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες που παράγουν κέλιο στον κόσμο. Ακούτε. Ναι, σας ακούμε πολύ καλά. Απλώς δεν σας διακόπτω για να ολοκληρώσετε τη σκέψη σας. Ωραία, ευχαριστώ. Θέλω να πω λοιπόν ότι όλα αυτά πρέπει να τα μάθει ο ελληνικός λαός, γιατί πιθανόν κάποιοι δεν ξέρουν ή κάποιοι θα παρουσιάσουν πώς θέλουν. Έλεγε χθες ο κύριος Βοή στη Βουλή ότι πόσο να πληρώνει ο φορολογούμενος Έλληνας. Και δεν λέει πόσα χάνει ο φορολογούμενος Έλληνας. Αυτό δεν το λέει κανείς. Δυστυχώς για μας, από ό,τι φαίνεται, η κυβέρνηση πετυχαίνει αυτή τη στιγμή. Αυτό που δεν πέτυχε 4 χρόνια θα το πετύχει τώρα. Εμείς όμως δεν θα το αφήσουμε. Θα περιμένουμε αυτή να μας βγάλει έξω, γιατί δεν βγαίνουμε. Από τις δουλειές μας, από τα σπίτια μας, όπως έχουμε δηλώσει, δεν θα φύγουμε. Καταστρέφεται μια ολόκληρη περιοχή. Ένα πολύ μεγάλο κομμάτι ανθρώπων της περιοχής που δεν θα έχουν που να πάνε, γιατί δεν ξέρουν κάτι άλλο να κάνουν. Δεν έχουμε που να πάμε, δεν έχουμε τι άλλο να κάνουμε. Δουλεύουμε περισσότερο 30 και 35 χρόνια στην ΛΑΡΚΟ και πες μου πού θα πάμε. Θα πάμε σε ένα κέντρο υγείας, θα πάμε σε ένα νοσοκομείο που θα απέχει 80-100 χιλιόμετρα από εδώ. Θα χάνουμε τι. Δεν νομίζω να γίνουμε γιατροί ή τραυματιοφορείς στα 55, στα 58 μας. Και έχετε και μια συγκεκριμένη εξειδίκευση. Σε κάθε περίπτωση. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε Καραμέρη. Ξέρετε, νομίζω ότι εμείς παρακολουθούμε και αναδεικνύουμε τις πτυχές αυτού του θέματος. Το αξιολογούμε ως πάρα πολύ σημαντικό, το θέμα το δικό σας των εργαζομένων και της ΛΑΡΚΟ ευρύτερα. Θα είμαστε σε επικοινωνία και το επόμενο διάστημα θα καλύπτουμε τις κινητοποιήσεις σας και θα είμαστε εδώ για να αναδεικνύουμε κάθε πτυχή του θέματος αυτού. Αυτό μπορώ να σας το υποσχεθώ. 28 του μηνός είναι το δικαστήριο. 28, εκεί, 28, 28, του, 28 Ιουνίου. 28 Ιουνίου. Την ερχόμενη Παρασκευή δηλαδή. Ναι. Επομένως, θα έχουμε και εξελίξεις την ερχόμενη Παρασκευή. Μπορούμε από τώρα να συνεννοηθούμε, να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τότε για να δούμε τι εξελίξεις θα υπάρχουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.